Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά η Ελλάς στους οδηγούς και κυρίως στους δικυκλιστές, ειδικά αυτές τις μέρες, ώστε να επιστρέψουν σώοι στις οικογένειές τους, αλλά και να μην θρηνήσει η Κρήτη νέα θύματα στην άσφαλτο. Αλκοόλ ναι, όχι όμως αλκοόλ και τιμόνι. Το ένα ποτηράκι δεν είναι ποτέ αρκετό και τότε οι θολές διαδρομές γίνονται επικίνδυνες. Ζώνη και κράνος, όσο κοντά, όσο συχνά, όσο σίγουρα. Γιατί το λάθος μπορεί να μην είναι δικό μας. Το τίμημα όμως ίσως είναι πολύ σκληρό για εμάς. Και μαζί με εμάς να υποφέρουν άνθρωποι αγαπημένοι, άνθρωποι που μας χρειάζονται. Η ενημέρωση για την οδική ασφάλεια πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στο πλαίσιο έκθεσης με τίτλο «Η αστυνομία του χθες και του σήμερα», ενώ μέσα στο αστυνομικό μέγαρο εκτίθενται και σπάνιες μοτοσυκλέτες από τη συλλογή του Μανώλη Κοζωνάκη, που είχε χρησιμοποιήσει η αστυνομία έως και περισσότερο από ένα αιώνα πριν. Η ελληνική αστυνομία δημιουργήθηκε το 1985 από την ενοποίηση της αστυνομίας πόλεων και της ελληνικής χωροφυλακής που είχε ιδρυθεί το 1833. Συλλέξαμε κοιμήλια, πρωτότυπα, φωτογραφίες, ανέκδοτες, ιστορικό υλικό, το οποίο προέρχεται τόσο από υπηρεσίες της αστυνομίας όσο και από συλλέκτες. Η ιστορία είναι μια αλυσίδα διαφόρων γεγονότων και ιστορικών στιγμών, οι οποίες στο σύνολό τους απαρτίζουν και δημιουργούν την εικόνα της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής διαμόρφωσης και εξέλιξης των λαών στο πέρασμα του χρόνου. Και σε πολεμικές επιχειρήσεις και εκτός συνόρων, όπως στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία, όπου βλέπουμε χωροφύλακες επάνω σε καμήλες. Τον τρόπο δράσης, όπου διδασκόταν στις σχολές της αστυνομίας και ιδιαίτερα στους δόκιμους χωροφύλακες, το έτος 1958 για τους ορνηθοκλέπτες. Αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, το αναφέρω ακριβώς όπως αναγράφεται, είναι πολύ επιρρεπείς επί τη σύλληψη αυτών, δηλαδή των ορνηθών, και κατορθώνουν να συλλάβουν ταύτα, εννοώ τις όρνηθες, χωρίς αυτά να φωνάζουν. Ή το χαρακτηρισμό ζωοκλεπτών της δεκαετίας του 50. Ζωοκλέπτης Α κατηγορίας φέρει μίστακα χοντρό. Κριτική περισκελίδα, νέος, ζωηρός και διαμένει στα όρια. Αλλά για αυτούς ήταν αυτονόητο και αναπόσπαστο μέρος της δουλειάς τους. Στον τέταρτο όροφο στην αίθουσα διαλέξεων μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης ιστορικά εκθέματα χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις διάφορες φάσεις της αστυνομίας στην Κρήτη έως και την εποχή της κρητικής χωροφυλακής, την περίοδο της κρητικής πολιτείας. Στα εγγένεια προβλήθηκαν slides αλλά και βίντεο με ατυχήματα στα οποία είχαν εμπλακεί μοτοσυκλέτες. Καλώ όλους τους παρευρισκόμενους να συνομιλήσουμε με το παρελθόν μας. Να συναισθαθούμε το παρόν μας και να βελτιώσουμε το μέλλον μας. Η σημερινή εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ενάντια στα τροχαία ατυχήματα και διεκδικεί την πραγμάτωση του απόλυτου κυκλοφοριακού οράματος, τιμώντας την αξία της ανθρώπινης ζωής.